Φίλοι μου καλή και αγαπημένη, καλώς ήρθατε στο πιο αποτυχημένο βίντεο αυτού εδώ, το καναλιού. Σήμερα αποφάσισα να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποια οικονομικά καλλιντικά τα οποία δεν έχουν δουλέψει για μένα για διάφορους λόγους και να κάνω αυτό το μακιγιάζ. Πώς θα πάει, ποια είναι η τελική μου ετοιμιγορία? Θα πρέπει να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου και να με βρείτε στα social media, γιατί θα χαρώ πάρα πολύ να μεγαλώσω παρέα μας, και φυσικά να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο για να δείτε τι πρόκειται να συμβεί. Έχω ενυδατώσει το πρόσωπό μου με την ενυδατική μου και τα χείλη μου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρησιμοποιήσω σε επιτοπλίστων, όπως σας είπα, οικονομικά προϊόντα, κάποια από τα οποία τους δίνω μια δεύτερη ευκαιρία. Στην αρχή θα πάρω από Catrice Cosmetics το Energizing Prime and Care Spray. Να το βάλω στο πρόσωπό μου για να με ενυδατώσει. Και μέχρι να στεγνώσει θα φτιάξω τα φρύδια μου. Θα χρησιμοποιήσω ένα προϊόν που δεν με έχει ξετρελάνει γενικότερα, αλλά δεν είναι και κακό. Είναι το Micro Brow Pencil από τη NYX. Απ' τη μία έχει το σπούλι για να χτενίζει τα φρύδια και απ' την άλλη έχει μια μυτούλα στρογγυλή. Μοιάζει με το Precisely My Brow της Benefit. Έχω τον καθρεφτάκο μου εδώ, δεν σας γράφω. Δεν είναι κακό. Το έχω βάλει στο Project Pan για να τελειώσει. Αλλά δεν είναι και το τέλειο προϊόν. Θέλει προσπάθεια για να γράψει. Δεν είναι ότι γράφει πολύ έντονα, αλλά όχι και αδρά. Τη δουλειά του την κάνει, αλλά θα ήθελα να δοκιμάσω και από κάποια άλλη εταιρεία. Κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ένα προϊόν στο οποίο ορκίζομαι. Αλλά αν θέλετε κάτι οικονομικό απλό για να γεμίζετε τα φρυδάκια σας και δεν έχετε και ιδιαίτερο πρόβλημα, εννοείται ότι σας το προτείνω. Πάμε σε ένα οικονομικό προϊόν που δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά το χρησιμοποιώ για να τελειώσω γιατί το έχω αγοράσει. Είναι το Banana Blur Primer, είναι ένα mattifying primer με βιταμίνη ε. Μυρίζει σαν καρύδα, καμία σχέση δηλαδή με banana primer. Mattifying, στην αρχή ναι, το αισθάνεσαι ότι κάνει σαν υφή χαρτιού. Αλλά παιδιά, η λιπαρότητα που βγάζει στο 20 λεπτό επάνω δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα δίνει και γελάδα. Δηλαδή για λιπαρές επιδερμίδες δεν κάνει καθόλου. Ξέρω ότι πάρα πολλοί το λατρεύουνε, δεν ξέρω γιατί, σε μένα δεν δουλεύει. Ναι, δημιουργεί ένα feeling στην επιδερμίδα, κάνει αυτό το blur. Αλλά για mattifying δεν το λες σε καμία περίπτωση. Δηλαδή μια ξηρή επιδερμίδα θα τη βολέψει καλύτερα από μια λιπαρή. Γιατί παιδιά βγάζει λάδι. Εγώ στη δουλειά που το φοράω συνέχεια και πηγαίνω λαμπυρίζω σε όλα τα τζάμια. Και φταίει το primer, δεν φταίνε τα υπόλοιπα. Θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο οικονομικό foundation του Σύμπαντος, το οποίο εγώ δεν έχω ξετρελαθεί. Είναι το Infallible 24 Hour Fresh Wear από τη L'Oréal. Η απόχρωση είναι νυχτή, είναι το 20, γιατί είναι της αδερφής μου, το δικό μου το έχω τελειώσει. Θα βάλω στο χέρι μου και θα σας πω γιατί δεν μου αρέσει. Πρώτα απ' όλα είναι σαστόκος, το βλέπετε από μόνοι σας και δεν έχει να κάνει με το πόση ποσότητα βάζεις. Θα με συγχωρέσετε που η απόχρωση δεν είναι η δικιά μου, αλλά δεν σχολιάζομαι αυτό, δεν είναι αυτό το αρνητικό αυτού του προϊόντος. Το αρνητικό είναι ότι είναι σαν μάσκα, είναι πάρα πολύ βαρύ, είναι για ανθρώπους που θέλουν απίστευτη κάλυψη. Αν είστε από αυτούς, θα το λατρέψετε. Εμένα που μου αρέσουν τα πιο natural finish, είπε και έγινε μπετόστοκος, μ' αρέσει πολύ πιο πολύ το True Match της L'Oréal, είναι πολύ πιο true skin, αληθινό δέρμα, δεν κάνει γραμμές. Εγώ δυσκολεύομαι να τα απλώσω, μου κάνει κόμπους, δηλαδή μου θυμίζει λίγο το Flawless Fusion της Laura Mercier που επίσης δεν μου αρέσει, το οποίο δεν κάθεται λίγα και ομοιόμορφα στο δέρμα, δημιουργεί σαν μάσκα, δηλαδή το βλέπεις και το καταλαβαίνεις ότι το φοράς. Κάνει γραμμές, βλέπετε εδώ στη μύτη μου, έχει σηκωθεί. Δεν κάθεται. Και σίγουρα φταίει και το primer. Μέχρι στιγμής δεν θα ξαναγόραζα ούτε το primer, ούτε το foundation. Δεν μου αρέσουν. Πάμε τώρα όμως στο πιο μισητό προϊόν ever. Infallible More Than Concealer. Τραγικά απέσιο προϊόν. Θα βάλω λίγη ποσότητα, οριακά είναι πιο σκούρο το concealer από το foundation. Βάζω λίγο περισσότερο στη μύτη για να καλύψει το ότι έχει σηκωθεί το foundation. Τραγικό concealer, κάθεται στις γραμμές.
Είναι επίσης μπετόστοκος. Για μένα δεν καλύπτει, τονίζει τους μαύρους κύκλους και τις δυσχρωμίες που μπορεί να έχετε στο πρόσωπό σας. Ναι, δίνει φως, οκ. Okay. Άμα θέλεις πολύ κάλυψη, ναι. Άμα είσαι 18 χρονών, ναι. Άμα είσαι 25+, ναι. No. Δεν μ' αρέσει καθόλου που στέκεται και αυτό σηκώνεται στη μύτη. Θα είναι ένα τραγικό μακιγιάζ το σημερινό. Τι να μην κάνετε στο μακιγιάζ. Θα το χρησιμοποιήσω και σαν βάση στα μάτια, αλίμονό του. Η μόνη χρήση του που έχω βρει και μ' αρέσει είναι να τον αμυγνύω με τα σκούρα μου foundation. Κατά τα άλλα δεν μ' αρέσει καθόλου, απορώ γιατί αρέσει στον κόσμο. Ειδικά αν το αφήσεις ώρα σετάρεται αμέσως μόνο του και δεν μπορείς να το απλώσεις. Τι να πω, να είναι μάλλον ελαττωματικό το δικό μου κονσίλερ εξ αρχής, γιατί όλοι οι άλλοι το λατρεύουν και το συγκρίνουν και με τη Tarte το Shape Tape. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το κονσίλερ. Θα το δείτε και εσείς σε λίγο που θα μπει στις γραμμές, που θα αρχίζει να φεύγει, να κάνει flakes κτλ. Η κατάσταση στη μύτη μου είναι τραγική για να μην νομίζετε ότι σας λέω ψέματα. Τα πράγματα είναι τραγικά, πάμε λίγο στην πούδρα. Εδώ πέρα αποφάσισα να βάλω τις NYX στο Highlight and Contour, το οποίο δεν το βρίσκω πλέον στο Kiana Cosmetics διαδικτυακά, δεν ξέρω αν κυκλοφορεί. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παλέτα, μην παρεξηγηθείτε, απλά θεωρώ ότι δεν θα βολέψει κάποιον που τη χρειάζεται για μη επαγγελματικό μακιγιάζ. Θεωρώ ότι αν είσαι επαγγελματίας είναι μια εκπληκτική παλέτα, αλλά αν θες να βάφασαι στο σπίτι μόνος σου, δεν τη χρειάζεσαι. Θα πάρω την απόχρωση για contour, αυτήν εδώ. Και θα έρθω λίγο. Θα την ξαναγόραζα αυτήν, δεν είναι από τα μισθά προϊόντα μου. Είναι μια χαρά παλέτα, απλά πιστεύω ότι είναι μια υπερβολή για κάποιον που δεν κάνει επαγγελματικά μακιγιάζ. Πάω να βάλω και λίγο στην μύτη, η οποία είναι σε τραγική κατάσταση. Λες και έχω κάνει δεν ξέρω τι. Σαν να έβαφε κάποιο στίχο και πήγε κοντά να μυρίσω και κόλλησα μπογιά. Και με ένα πιο μεγάλο πινέλο, το MD, το αγαπώ, το λατρεύω, θα πάρω αυτή την πιο θερμή απόχρωση για να κάνω bronzer. Επειδή είναι πολύ χάλια το foundation και το concealer, αφήνω την πούδα για το τέλος, για να μην βάλω σε όλο το πρόσωπο και αρχίσω και ξεφλουδίζω παντού, γιατί θα το κρατήσω το μακιγιάζ, έχω να γυρίσω άλλα 2 βίντεο. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε να το σώσουμε. Ωστόσο, κάνει πολύ ωραία κοψίματα αυτή η παλέτα, είναι αρκετά έντονες και οι αποδόσεις, οπότε να προσέχετε. Η μύτη δεν σώζεται με τίποτα, παιδιά. Χάλια. Θα πάρω ένα πινελάκι για πούδρα και θα πάρω αυτές τις δύο, τη Somon και την Banana Powder. Και θα τις περάσω λίγο κάτω από το μάτι, το οποίο ήδη έχει αρχίσει τα δικά του να μαζεύει μες στις γραμμές. Θα σετάρω και το βλέφαρο που θα βάψουμε. Η μύτη δεν σώζεται, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και με το πινέλο του highlighter θα πάρω αυτό το πολύ αγαπημένο highlighter. Έχει πιάσει και πάνω όπως είδατε, το οποίο είναι καταπληκτικό. Είναι εκτυφλωτικό. Hello Glow. Και για ρούς θα βάλω ένα highlighter rose. Μ' αρέσει. Είναι από την I Love You So Much παλέτα. Η συγκεκριμένη παλέτα δεν κυκλοφορεί πλέον. Στο μόνο που έχω ένσταση είναι στο ότι δεν είναι τόσο λαμπερά αυτά τα highlighter όσο θα τα ήθελα. Okay, είναι ψιλοκρεμόδι, βουτυρένια κτλ. Αλλά αν ξαναγυρνούσα το χρόνο πίσω θα έπαιρνα την Born to Glow palette που έχει η NYX και όχι αυτά, γιατί όπως βλέπετε σχεδόν δεν τα χρησιμοποιώ. Τα χρησιμοποιήσω όταν τα είχα πρωτογοράσει. Λίγο ρούς γιατί θα κάνω έντονο μάτι. Λοιπόν, μία παλέτα που αψυχολόγητα την αγόρασα, δεν ξέρω γιατί, είναι η Tammy X Revolution από τη Revolution. Είναι αυτή εδώ πέρα. Δεν είναι ότι είναι άσχημη παλέτα και ότι δεν γράφει καλά, είναι ότι τα χρώματα είναι πάρα πολύ περίεργα, δεν είναι φορέσιμα, δεν είναι καθημερινά και δεν ξέρω τι να την κάνω. Ωστόσο θα προσπαθήσω να κάνουμε κάτι ψήλο φορέσιμο σήμερα, να κινηθούμε έτσι πιο πολύ σε μόβιλα τόνους. Αλλά παιδιά την είδα πολύ χρώμη, λέω άμα χρειάζεται να κάνω κάτι γκράντε που εγώ δεν κάνω γκράντε στο κανάλι να την πάρω και έμεινε με τη χαρά. Τέλος πάντων,
Θα ξεκινήσω παίρνοντας την πορτοκαλί απόχρωση. Έχει και καθρεφτάκο. Δεν είναι κακιά παλέτα, αλλά δεν είναι φορέσιμη. Και θα πάω λίγο να ζεστανώ την κόμφη μου. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου μόνη της. Δηλαδή δεν μπορείς να την πάρεις σαν βασική παλέτα, ακόμα και αν σ' αρέσουν τα χρώματα. Θα την πάρεις σαν επικουρική, βοηθητική δηλαδή. Και παρόλα αυτά όμως είναι πολύ βουτυρένια τα χρώματα, έχουν τεράστια απόδοση. Δεν θα έχετε πρόβλημα ως προς αυτό. Έπειτα θα πάρω την απόχρωση αυτήν εδώ, την Mauve, και θα πάω λίγο να χτίσω το εξωτερικό V, θα κάνω ένα hello eye, έχει και fallout, τέλεια, ό,τι μας έλειπε. Αλλά ναι, αν θέλετε μια παλέτα πολύχρωμη γιατί δημιουργείται και τα λοιπά, να την προτιμήσετε, είναι πολύ καλή. Αλλά αν είστε σαν και εμένα που κάνετε βαρετά καθημερινά look, δεν θα σας χρησιμεύσει. Εννοείται ότι αξίζει τα λεφτά της γιατί είναι αρκετά οικονομική. Αλλά όπως και με την παλέτα της NYX που σας είπα, μπορεί να μην σας φανεί χρήσιμη. Κάνω ένα hello eye, δηλαδή βάφω τον έσω κανθό και κάνω και το εξωτερικό V. Αναμειγνύω τα δύο χρώματα εδώ στο κόκαλο της κόμχης. Τραβάω το εξωτερικό V, το οποίο θα πάρω το πινέλο που έβαλα το make-up και θα διορθώσω ό,τι fallout μπορεί να υπάρχει και φτιάχνω το σχήμα του ματιού για να μην είναι τρομακτικό. Να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ της μόδας να τραβάμε στον κρόταφο τις σκιές, αλλά επειδή θα τρομάξετε δεν θα σας το κάνω. Ότι ξέχασα να βγάλω τα πινέλα μου για να κάνω μακιγιάζ, αυτό λέει πολλά για μένα. Με ένα flat πινελάκι θα έρθω και θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση, τη λιλά. Είναι ένα μοβ πάρα πολύ ωραίο. Ίσως είναι και το αγαπημένο μου χρώμα από την παλέτα. Και θα το βάλω, η μύτη μου είναι χάλια. Θα το λέω σε όλο το βίντεο. Να δείτε τι ωραία απόχρωση είναι αυτή. Και πόσο λάμψη δίνει. Φόσκολος, σε όλο το μακιγιάζ, φοβερή απόχρωση. Και επειδή χάθηκε λίγο το πρώτο χρώμα που έβαλα, θα το ξανά επαναφέρω. Και θα βάλω και στο κάτω βλέφαρο από τη σκούρη σκιά. Και επειδή έχει αρχίσει και κάνει creasing κάτω από το μάτι, εννοείται το concealer. Πάω και εδώ στη σακουλίτσα μου και ενώνω με το πάνω βλέφαρο. Και είμαι κατασπρή, άρρωστη νεκρή, με μπουνιές στο μάτι. Θα πάρω και αυτήν, την πιο έντονη έτσι μοβ σκιά. Και θα έρθω να τη βάλω λίγο στην εξωτερική γωνία για να δώσω λίγο βάθος και σβήνω προς την κόγχη το βιολετή που έχουμε βάλει στη μέση του ματιού, είναι ανυπέρβλητο. Οριακά πατρινό καρναβάλι για πάντα. Σκουπίζω με το πινέλο του foundation και φτιάχνω τις εξωτερικές μου γραμμές, ό,τι fallout μπορεί να υπάρχει. Δεν μου τζουρώνει πολύ, ξαναλέω για αυτή την παλέτα, δεν είναι ότι είναι κακή, είναι πάρα πολύ καλή, αλλά είναι μια παλέτα που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη της, ασχέτως αν εγώ τη χρησιμοποίησα μόνη της. Και θα βάλω έτσι για την τσαχπινιά αυτό το μουσταρδοκίτρινο για λάμψη, εδώ. Τον έσω κανθό. Για να κάνω έτσι τη διαφορά, να κάνουμε κάτι electric, κάτι πολύχρωμο και διαφορετικό, τύπου Nikki Tutorials, καλά πως, ποιος την πιάνει την Nikki Tutorials. Λέω εγώ τώρα, παρόλα αυτά είναι ένα πολύ ωραίο χρωματάκι αυτό. Θα πάρω τη Radiant, το 01,
το artistic liner, το οποίο δεν είναι τόσο οικονομικό, αλλά θεωρείται drugstore εταιρεία, η Radiant. Αλλά δεν μ' αρέσει γιατί δεν βάφει πολύ έντονα, δυσκολεύεσαι να βάψεις. Παλιά μου άρεσε, ήταν το αγαπημένο μου, αλλά τώρα επειδή έχω γνωρίσει πολύ καλύτερα, δεν τρελαίνομαι. Και δυσκολεύεται να γράψει και δεν βγαίνει και τελείως μαύρο το αποτέλεσμα. Αν είστε αρχάρι όμως, θα σας το πρότεινα, γιατί δεν θα κάνετε λάθος με αυτό. Και θα ξαναπάρω λίγο το πινέλο της βάσης για να φέρω στα ίσα λίγο τα δύο eyeliner. Πολύ ωραία. Μάσκαρα δεν έχω να σας δείξω κάποια που δεν μου αρέσει, αλλά θα βάλουμε μία οικονομική. Θα βάλω τη μίνι μασκάρα από Kiko Milano που μου αρέσει πάρα πολύ. Τελειώνει δυστυχώς σιγά σιγά. Έχει αντέξει και πάρα πολύ. Να το πω αυτό, να δείξαμε και ένα προϊόν καταπληκτικό σήμερα. Κατά τα άλλα, το βίντεο είναι μια αποτυχία. Για setting spray, μελομακάρονο. Σας έχω ξαναπεί ότι η σιχένα με τη μυρωδιά του είναι φρικτή. Και είναι πάρα πολύ λιπαρό, ακόμα και για μένα που το χειμώνα γίνομαι πιο έτσι ξηρή επιδερμίδα. Αφήνει λαδίλα. Όχι, δεν το ξαναγοράσω. Επειδή στα χείλη θα βάλω ένα κραγιόν που μετάνιωσα την αγορά του γιατί είναι λίγο πεθαμενατζίδικο, θα βάλω ένα αγαπημένο μου lip liner από τη NYX και τη σειρά Suede. Είναι απόχρωση Los Angeles. Είναι έτσι λίγο πιο σκούρο καφέ για να σώσω το πεθαμενατζίδικο χρώμα που θα βάλω. Το κραγιόν που θα χρησιμοποιήσω είναι το No Doubt από τη σειρά Colorize Ultra Matte της L'Oréal, το οποίο είναι ένα beige cru. Θα έρθει να δώσω μια νεκραήλα σε όλη αυτή την τραγουινίλα που συμβαίνει πάνω μας. Αλλά ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με αυτό το lip liner, το σώζει. Θα χαρακτήριζω το σημερινό βίντεο μία αποτυχία. Παρότι το μάτι έτσι μ' αρέσει γιατί κάπως δένει ωραία κτλ. Η βάση είναι τραγική, είναι απέσια, δεν μ' αρέσει καθόλου. Κακώς έδωσα δεύτερη ευκαιρία σε κάποια προϊόντα που ξέρω ότι δουλεύουν, αλλά για χάρη αυτού του βίντεο τα έκανα. Μην παρεξηγηθείτε αν κάποια από αυτά τα προϊόντα που εγώ χρησιμοποίησα και δεν δούλεψαν για μένα, δουλεύει για εσάς. Μακάρι να δουλεύουν όλα τα προϊόντα για εσάς και εγώ για εσάς δουλεύω. Τι να πω. Ας ανακεφαλαιώσω, το foundation αυτό δεν κάνει για μένα. Δεν είναι μόνο η απόχρωση, είναι η υφή του, βλέπετε στη μύτη μου πως είναι χάλια. Το primer επίσης θεωρώ ότι δεν δουλεύει, τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται, χωρίς έχω βάλει highlighter εδώ, πάλι φεγγίζει το φως στο μέτωπό μου, που να δείτε σε 20 λεπτά τι έχει να γίνει. Το κραγιόν είναι πολύ πεθαμινατζίδικο, αλλά σώζεται με το κατάλληλο lip liner. Τι να πω, θα κρατήσω τη μάσκαρα, το εκτυφλωτικό highlighter, τα πολύ ωραία μπρονζαρίσματα. Σας είπα για ποιους λόγους κάθε προϊόν μου δημιουργεί έτσι ένα ερωτηματικό, μια δεύτερη σκέψη. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν κάποια από αυτά τα προϊόντα εσείς τα έχετε χρησιμοποιήσει και σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, ή τις δικές σας αποτυχίες προϊόντων. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά που παρακολουθήσατε και εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!